Γονατίζει τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες λουλούδιών στην Ιερά Πέτρα ο παρατεταμένος καύσωνας. Τα ευαίσθητα λουλούδια που έχουν ανάγκη θερμοκρασιών ελεγχόμενου περιβάλλοντος δεν αντέχουν τον κόκκινο υδράργυρο, με τους ανθοπαραγωγούς να δίνουν άνηση μάχη. Φέτος, ένα μήνα σχεδόν, έχουμε θερμοκρασίες όχι ανεχτές, ούτε από τους ανθρώπους, όχι από τα λουλούδια. Όταν βλέπεις 35-40 εξωτερικό χώρο στο θερμοκήπιο πάει 80, το φυτό δεν μπορεί να αντέξει και φυσικά δεν μπορεί να δουλέψει και ο καλλιεργητής με τέτοιες θερμοκρασίες μεγάλες, με αποτέλεσμα να είναι 2 ώρες το πρωί και 2 το βράδυ. Τα ανθοκομικά είδη και τα γλαστρικά έχουν ιδιαίτερα προβλήματα όταν έχουν άνθος επάνω του, είτε δρεπτό είτε στη γλάστρα. Τα πέταλα του άνθους είναι πολύ πιο ευαίσθητα από το φύλλο, εξατμίζεται πολύ πιο εύκολα το νερό και συρρυκνώνονται και ποιοτικά και αισθητικά. Την ίδια στιγμή, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, το κόστος παραγωγής ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες ψήξης είναι αβάσταχτο, με τους καλλιεργητές να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Τα έξοδα είναι τεράστια και δεν φεύγουν, δεν βγαίνουν αυτά τα έξοδα. Όταν καταλάβετε ότι σε μια μονάδα των 10 στρεμμάτων θέλουμε μόνο για το ρεύμα το μήνα 5 με 6.000 ευρώ, μόνο για το ρεύμα. Καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα δεν βγαίνουν. Βεβαίως. Το νερό και όλα αυτά για το πάνελ είναι πολύ δύσκολα. Πολλές φορές το κόστος του πλοίου και του φορτηγού να τα μεταφέρει στην Αθήνα είναι μεγαλύτερο, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, από την τιμή που πιάνουν αυτή τη στιγμή τα λουλούδια. Ακόμα ένα αγκάθι το γεγονός ότι η μεγαλύτερη παραγωγή φτάνει στην Αθήνα, η οποία αυτή την εποχή είναι άδεια, με αποτέλεσμα οι καλλιεργητές να αναγκάζονται να πετάνε ποσότητες. Δεν λείπουν βέβαια και εκείνοι που τα χαρίζουν σε φίλους για ένα χαμόγελο. Αναλόγως το τι, το λουλούδι. Έχει λουλούδι που πετάμε το 60-70%. Έχει λουλούδι που πετάμε μόνο το 20%, αλλά σε όλο γενικά πετάμε. Τα σπίτια είναι άδεια, η Αθήνα που κυρίως στέλνουμε τον όγκο των μεγάλων των λουλουδιών είναι λιγότερο από μισή κάτοικη εκεί και βέβαια δεν ενδιαφέρονται για τα λουλούδια αυτή τη στιγμή και κυρίως οι γιορτές ελείπουν. Καθημερινώς πετάμε πολλά, ελπίζουμε στο μέλλον να ξεπεράσει το πρόβλημα. Βέβαια πάντοτε χαρίζουμε και μερικά στους φίλους, στους γνωστούς, ελπίζουμε να μην μας παρεξηγούν.